Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω στο φίλο που με ρώτησε, δώσε μια γκάμα καλαμαριέρες, χρωματισμούς βασικούς, νούμερα που να ξεκινήσει κάποιος αρχάριος και να έχει πιθανότητες να πάρει καλαμάρια και σουπιές. Λοιπόν, όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο, καλαμαριέρες χωρίζονται σε shallow, deep και basic. Basic είναι η μεγαλύτερη μερίδα που θα βρείτε στην ελληνική αγορά και είναι αυτές που δουλεύουμε περισσότερο. Οι deep είναι αυτές που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε μεγάλο βάθος μπροστά μας ή ψαρεύουμε σε λιμάνι με πολλά μέτρα, και η shallow είναι όταν ρίχνουμε από παραλία ή σε βράχια που δεν έχουν παραπάνω από 2-3 μέτρα βάθος. Λοιπόν, τώρα στην γκάμα χρωματισμού την είχα δείξει και πριν, θα ξεκινήσω από το πιο απλό. Όταν πηγαίνεις για να ψαρέψεις, να ξεχωρίσουμε καλαμάρια, σουπιές. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις για να ψαρέψεις σουπιές, μπορεί να ψαρέψεις όλο το 24ωρο, από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τα βασικά χρώματα που θα χρησιμοποιήσεις για τη μέρα, να σου το πω έτσι, είναι ανάλογα την χρηματική σου άνεση, πάντα κάτι σε πορτοκαλί, που μπορεί να είναι με 2,5 ευρώ, μπορεί να είναι με 5 ευρώ, μπορεί να είναι με 2,5 ευρώ παρδαλό κυχοβολιστικό. Μία επιλογή είναι αυτή, ή μπορεί να είναι σε πορτοκαλί που δουλεύει μέρα νύχτα, όπως είναι η Εμεράλντας της Diver. Αυτή είναι Ακάντα. Αυτή είναι Vega. Αυτή είναι ούτε η μάνα του Κινέζου που την έφτιαξε, δεν την ξέρει. Εντάξει. Λοιπόν, μετά, πάλι, θα χρησιμοποιήσει σε βασικό χρώμα το πράσινο. Έχει αποδειχτεί ότι δουλεύει. Σε αυτή τη μορφή. Σε αυτή τη μορφή. Προηγούμενη του Κινέζου η μάνα που δεν την ξέρει. Αυτή είναι DDD. Έτσι. Ηχοβολιστική. Μπορεί να είναι σε αυτή τη μορφή. Κινέζικη. Μπορεί να είναι alligator. Μπορεί να είναι πάλι Vega. Με 2,5 ευρώ. Τρίτο χρώμα που είναι βασικό είναι, μάλλον, είδες, ξέχασα να σου δείξω και τη πράσινη σε Εμεράλντας, Naked. Και όπως λέω, κατά τη διάρκεια της μέρας χρησιμοποιούμε αυτές που δεν έχουν πανί, γιατί σου πιέσεις, τους αλλάζουν τα φώτα σε αυτές με το πανί, και η απόδειξη είναι εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Να συνεχίσω να σου δείχνω πυροβολημένες καλαμαριέρες, γίνεται χαμός, έτσι. Λοιπόν, και στο πορτοκαλικόκκινο μπορεί να χρησιμοποιήσεις και τις γαρίδες αυτές εδώ, που είναι με πορτοκαλί αποχρώσεις. Αυτή είναι καθαρό με πορτοκαλί. Πάλι η Εμεράλντας, όπως βλέπεις μέσα, έχει ένα σαν καθρεφτάκι και το χρώμα απ' έξω είναι ίσα ίσα για να δίνει σχήματα, γιατί οι αντανακλάσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να προσελκύσουμε από μακριά το θύραμα. Εδώ πάμε στο ροζουλί, που είναι πάλι βασικό χρώμα. Το ροζ σε αυτή τη μορφή, είτε σε αυτή τη μορφή, ροζ χρυσό, έχει κάνει μεγάλα σφαξίματα αυτή. Πολύ καλές πάλι είναι εδώ πάλι η DTT, ηχοβολιστική ροζουλή. Δουλεύει και σου πιέσει και στα καλαμάρια, και ας είναι 2,5 άρα και 3 άρα θα δουλέψει. Η κοκκινοπή, τα σημάδια εδώ αποδεδειγμένα σφαγμένη από σου πιέσει. Πάμε μετά στα περίεργα ηριδίζοντα χρώματα, όπως είναι αυτά εδώ,
με 2,5 ευρώ έχουν κάνει καλή δουλειά της εταιρείας Power, X-Power. Μπορείτε να τις βρείτε και σε Kiko και σε άλλες μάρκες. Προχωράμε, έτσι και εδώ πάλι πρασινοποιεί Emeraldas, Naked, Nude όπως τις λέει. Προχωράμε σε μπλε χρωματισμό. Μπορεί να είναι σε τέτοιο στυλ, DTT και έχω βολιστική. Ή μπορεί να είναι, δεν την ξέρει η μάνα του. Δουλεύει κανονικά, όλες δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα καλαμάρια. Αυτά ήταν για τις σουπιές. Τα πιο απλά χρώματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτό το συνδυασμό ασημένιο μόρ να δουλέψει. Και αυτό εδώ να δουλέψει το άσπρο με τα ποδαράκια που προσωμιώνει η γαρίδα. Γενικά στις σουπιές, ό,τι και να ρίξεις, θα αρπάξεις κάποιες. Τώρα, αν βρεις ποια τους αρέσει εκείνη τη μέρα καλύτερα, θα αρπάξεις περισσότερες. Λοιπόν, στα καλαμάρια τώρα. Βασικά στα καλαμάρια θα πρέπει, όταν ψαρεύεις σούρουπο και αφού ξημερώσει και αρχίζει να φαίνονται λίγο τα χρώματα, βασικούς χρωματισμούς σε φυσικό χρώμα. Έτσι, ένα κεφαλόπουλο σε τριάρι ή τριαμισάρι, ένα μπαρμπουνάκι, και μια σαρδέλα. Αυτά είναι πριν πέσει ο ήλιος και αφού σηκωθεί λίγο ο ήλιος, δηλαδή κατά τις 7 η ώρα το πρωί τώρα το χειμώνα, έτσι που αρχίζει να αχνοφέγγει και τα τελευταία που θα αρπάξουν. Λοιπόν, και αυτά χρησιμοποιούνται πάλι σε νούμερο 3 και 3,5. Τώρα, πάλι βασικά χρώματα, ξαναξεκινάμε, τα ίδια είναι πάλι. Το πορτοκαλί με άσπρη κοιλιά, το πορτοκαλί το ολόκληρο, το κόκκινο, το πράσινο. Από εκεί και πέρα εσύ θα επιλέξεις τι μάρκα θα αγοράσεις. Να ξέρεις ότι η DTT είναι η βασική τους μορφή, το κατέβασμα είναι 6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, η basic. Και υπάρχει και μία που την δουλεύουμε με τον Γιωργάκη πολύ καλά, είναι αυτές εδώ, σφάχτες κυριολεκτικά, όπου και να τη ρίξεις, σε όποια περιοχή της Ελλάδας και να τη ρίξεις, δουλεύει. Είναι η Weight Killer. Πολύ καλή καλαμαριέρα. Τριάρα. Υπάρχει σε τριάρα και τριαμισάρα. Έτσι. Και ο ρυθμός βήθησης είναι 5,5 δευτερόλεπτα ανά μέτρο. Υπάρχουν και τα real, τα χρώματα της DTT. Έτσι. Δεν τις έχω όλες. Για να σας δείξω, εγώ σου δείχνω αυτές που έχω από το οπλοστάσιό μου. Έτσι. Και πάλι μία μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν είσαι σε λιμάνια, που ξέρεις ότι έχει σταθερό βάθος και δεν υπάρχουν πολλά εμπόδια, είναι καθαρά. Δεν μιλάω να κουμπίσεις κάτι στο βυθό, γιατί και θα βρεις σίγουρα τις Παναγιάς στα μάτια. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις Ballistic. Είναι εξειδικευμένες για πέταγμα από λιμάνι. Έχουν μέσα βαρύδι, φεύγουν σφαίρα σκοτωμού, έτσι. Ή να χρησιμοποιήσεις τις King. Πλέον σε κατηγορία Deep. 30 γραμμάρια καλαμαριέρα είναι για να φύγει η σφαίρα να κατέβει 20-25 μέτρα κάτω, και αυτή κατεβαίνει ένα μέτρο ανά 2-2,5 δευτερόλεπτα. Οπότε υπολογίζεις σε 5 δευτερόλεπτα 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, έχει πάει 2 μέτρα κάτω. Στο 1010 έχει φτάσει 4 μέτρα κάτω. Αν περιμένεις από αυτή που κατεβαίνει με 6 δευτερόλεπτα το μέτρο να κατέβει ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ να πατώσει η βασική, να στο πω έτσι. Και φυσικά όταν ψαρεύεις σε σημεία που είναι ρηχά, μέχρι και 3 μέτρα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις, όπως είπα, και τις άλλου. Τα χρώματα παραμένουν τα ίδια που σου δείξα στην αρχή. Έτσι, από εκεί και πέρα εσύ αποφασίζεις το τι θέλεις να κάνεις. Και όπως έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, υπάρχουν και τα χρώματα του, όπως σου δείξα, το λευκό. Το λευκό με λίγο χρώμα στο κεφάλι, και μην απαξείς
τα μαύρα με λίγο χρώμα ή τα κατάμαυρα τελείως. Είναι μερικά χρώματα που ενώ δεν τα πιστεύεις, θα τα δεις στην πράξη, ότι θα σου δώσουν τη δυνατότητα να αρπάξεις πολλά καλαμάρια όταν όλα τα άλλα τα χρώματα και όλες οι ηχοβολιστικές, οι θερμικές, τις έχεις γυρίσει, τις έχεις κάνει κύκλο, δεν σου δίνουν καλαμάρια. Γιατί είναι χρώματα τα οποία δεν τα έχουν συνηθίσει τόσο πολύ να τα βλέπουν και επειδή κάνουν πολύ μεγάλο κοντράστ, έχουν το ατού να σου δώσουν. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να έχεις και ακόμα μία επιλογή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη μορφή των πληγωμένων που αλλάζουν χρώμα για να είσαι πλήρως καλυμμένος. Και όπως είπα, ανάλογα με το βαλάντιό σου, μπορείς να ξεκινήσεις σιγά σιγά με κάποιες καλαμαριέρες, π.χ. 10, να πάρεις τα βασικά χρώματα σε 10 καλαμαριέρες που είναι από 2-2,5 ευρώ και να πάρεις και μια-δυο καλές καλαμαριέρες που να είναι στα 8, 10, 12, 15, 18 ευρώ για να πεις ότι θα πας και θα είσαι καλυμμένος. Πολλές περιοχές δουλεύουν καλαμαριέρες απλές τελείως, οι οποίες είναι, δεν τις ξέρει η μάνα τους, να σου το πω έτσι, και βγάζουν καλαμάρια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παντού δουλεύουν. Γι' αυτό, όπως είπα, θα πρέπει να έχεις, αν θες να ψαρεύεις σουπιές και καλαμάρια, τουλάχιστον 10 καλαμαριέρες, τα 4 βασικά χρώματα, όπως είπαμε, το πορτοκαλί, το μπλε, το πράσινο και το ροζ. 4 από τη μια, 2 μισάρια και 4 από την άλλη, 3 ή 3 μισάρια για τα καλαμάρια, τα ίδια χρώματα. Από εκεί και πέρα, 2 καλαμαριέρες, μία φυσικό χρώμα και μία ηχοβολιστική ή αν έχεις δυνατότητα να τις πάρεις μισές-μισές, θα σου δώσουν δυνατότητα να ψαρέψεις με άνεση και σιγά σιγά προχωράς και γεμίζεις το πλωστάσιό σου. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να μην κάνουμε υπερβολή και να παίρνουμε και αυτή μ' αρέσει, και αυτή μ' αρέσει, και αυτή μ' αρέσει. Δεν θα προλάβεις ποτέ να τις δοκιμάσεις όλες. Αλλά καλό είναι να έχεις τουλάχιστον, όπως είπα, 10 καλαμαριέρες, το ελάχιστο, για να έχεις πιθανότητα, αν όχι στις σουπιές, για τις σουπιές, ό,τι και να ρίξεις, θα αρπάξει, θα πάρεις μια-δυο σουπιές, στα καλαμάρια να έχεις σιγουριά. Εγώ όταν ξεκινάω και πηγαίνω για να ψαρέψω σουπιές, κουβαλάω μαζί μου 2 θήκες. Πάνω από 30 καλαμαριέρες και η μία έχει μέσα καμιά κοσαριά 2 μισάρες, 10 καλές και 10 υποδεέστερες που δουλεύουν μια χαρά. Και όταν πηγαίνω για καλαμάρια παίρνω μαζί μου 3 θήκες, η μία έχει 3 μισάρες, η μία έχει 2 μισάρες γιατί μπορεί να έχει και σουπιές και η άλλη έχει 3άρες. Λοιπόν, και είναι γύρω στις 40 καλαμαριέρες. Οπότε έχω πιθανότητα κάποια από όλες αυτές. Και φυσικά τις περισσότερες φορές πηγαίνω με τον Γεωργάκη μαζί, που ο Γεωργάκης κουβαλάει 80% καλαμαριέρες μαζί. Φυσικιωθεί και ολόκληρη εκεί μπροστά στο ράπαλα που φοράει. Πίσω και το γυρνάει και βγάζει φυσίγκια και αλλάζει. Και όταν δω πια περίπου δουλεύει στο Γεωργάκη, γιατί αυτός πιάνει πάντοτε πρώτος να πηγαίνει με καλαμάρια, έχει το τίναγμα της έλιας, κάτι ανάλογο βάζω και εγώ και προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο με τον τρόπο το δικό μου και να πιάσω. Αν δεν έχω, επειδή μερικές φορές έχει διπλές, επειδή έχει κάποιες αγαπημένες που όταν τις χάνει τις ξαναβάζει και όταν γυρνάμε στο κατάστημα τις ξαναγοράζει, έχω και εγώ τη δυνατότητα να ρίξω την ίδια καλαμαριέρα. Και αν τη χάσω, φυσικά θα την αντικαταστήσω. Πιστεύω να σε βοήθησα, φίλε μου, και τους υπόλοιπους, έτσι, που ξεκινάνε τώρα και θέλανε μια παραπάνω συμβουλή. Να είστε καλά, καλή στάλα σε όλους. Γεια σας.